Χίλια, ακούστηκε το ενδεχόμενο εντός του Ιουλίου να κατατεθεί ο νέος εκλογικός νόμος. Αυτό, σε συνδυασμό με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ήταν εντολή του Προέδρου του κόμματος να βγουν τα στελέχη σε όλη την Ελλάδα, μήπως μυρίζουν εκλογές? Όχι, όχι. Αυτό, η απόφαση αυτή είναι ηλυμένη από τότε που ανέλαβε την αρχηγία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οριστικοποιήθηκε με το συνέδριο, πριν ακόμα τεθεί θέμα εκλογικού νόμου. Απλώς εμείς καθυστερήσαμε να δούμε, διότι είχαμε τα γνωστά βασικά νομοσχέδια, όπως ξέρετε, τα οποία ψηφίσαμε, με συνέπεια να υπάρξει μια καθυστέρηση. Συνεπώς δεν έχει καμία σχέση ο εκλογικός νόμος. Εξάλλου, ο εκλογικός νόμος και να ψηφιστεί, όπως ξέρετε, σύμφωνα με τις θεματικές διατάξεις, ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, όχι από τις επόμενες, εκτός εάν υπάρχει τέτοια πλειοψηφία στη Βουλή που μπορεί να ισχύσει άμεσα. Πράγμα που δεν το ξέρουμε αν θα υπάρξει, τέτοιες πλειοψηφίες. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο τώρα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχει σχέση αυτό με την επαφή μας τώρα με τον κόσμο. Σας είπα ο λόγος των επαφών ποιος είναι. Και εξάλλου πες ότι ψηφίζεται. Και τις εκλογές ποιος τις μυρίζεται. Οι εκλογές, όπως ξέρετε, λόγω του πρωθυπουργού κεντρικού συστήματος που έχουμε, είναι στην κρίση του πρωθυπουργού. Αν ο πρωθυπουργός πει να γίνουν εκλογές, έχει σημασία ο εκλογικός νόμος. Το εκλογικός νόμος, σας είπα, ισχύει για τις μεθεπόμενες, εκτός εάν υπάρχουν ειδικές πλειοψηφίες που μπορεί να ισχύσει άμεσα. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε.